Στο 1 ευρώ και 5 λεπτά ω τιμή γενικού συντελεστή στις αστικέ περιοχέ και 0,98 ευρώ στι περιαστικέ, η πρόταση τη Δημοτική Αρχή Ιρακλείου στο πλαίσιο τη αναδιαμόρφωση των ανταποδοτικών τελών για το 2024. Η πρόταση είναι στο, στο γενικό δίχτυ στο 1,05. Και για τα τραπεζοκαθίσματα δημιουργήσαμε δημιουργήσαμε ζώνες εμπορικότητας, επισκεψιμότητας και εμπαρματοποίησης, έτσι ώστε να κάνουμε πιο αντικειμενική τη διαδικασία. Νομίζω εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο που είχαμε, εστιασμένοι στην αντικειμενικότητα, εστιασμένοι στο γρήγορο αποτέλεσμα. Δυστυχώ, ο Δήμος Ηρακλείου έχει έναν εχθρό που λέγεται ο χρόνος, που μας πιέζει ασφιχτικά, όμως τέθηκαν οι βάσεις της αντικειμενικότητας. Κάναμε σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση του εξωτερολογισμού, τη διαδικασία και τη εδραίωση συνθηκών ισότητα σε ολόκληρο το Δήμο Ηρακλείου. Δεν μένουμε όμω εκεί. Προχωράμε στην σύσταση μια Επιτροπή με τη συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων, εφόσον το επιθυμούν, έτσι ώστε με ευχέρεια χρόνου να μπορέσουν να επεξεργαστούν ακόμη περισσότερα δεδομένα για το 2025. Επιδιώκουμε τη συλλογική δράση. Στόχο μα είναι η κοινωνική συμμετοχή. Πάντα φυσικά λαμβάνοντα υπόψη και τα ευρύτερα οικονομικά δεδομένα του Δήμου μα. Όπω ανακοινώθηκε από τη Δημοτική Αρχή, λήφθηκαν υπόψη τα αυξημένα κόστη του περιβαλλοντικού τέλου, του ενεργειακού κόστου, καθώ και η απώλεια εσόδων από την αλλαγή του τρόπου ίσπραξη του ΤΑΠ από τα μεταβιβαζόμενα ακινήτα που πλέον θα έρχονται στον Δήμο από το κτηματολόγιο, ενώ διατηρούν τι μειώσει για τρίτεκνου, πολίτεκνου και αμαία σύντομα θα είμαστε σε θέση να πούμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στον προπολογισμό που θα πρέπει να βρούμε του τρόπου, τα εργαλεία, του μεθόδου, να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο που υπάρχει, έτσι ώστε να κλείσουμε τον προπολογισμό. Κομμάτι δύσκολο το βλέπω, αλλά ωστόσο εξαντλούμε τα περιθώρια που υπάρχουν, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι χωρί ψηφισμένο προπολογισμό δεν μπορεί να υπάρξει λειτουργία. Τη Δετάρτη, όπω γνωρίζετε, θα έχουμε την διαβούλευση με του φορεί. Αμέσω μετά θα περάσει η Δημοτική Επιτροπή και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι μέσα στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου παράλληλα προτείνεται μείωση των τελών κοινοχρήσεων χώρων στο 67% των οδών σε σχέση με το 2019, ενώ ομαδοποιούν τις οδούς για λόγους ισονομίας και δικαίου. Στα τραπεζοκαθήματα έγιναν αρκετές ζώνες όπως έχουμε ονομάσει, Βάνοντα συγκεκριμένε οδού, λαβαίνοντα υπόψη την επισκεψιμότητα, λαβαίνοντα υπόψη την εμπορικότητα και την εμπορευματικότητα. Είναι τρει παράμετροι που λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψη μα. υπάρχει μια διαδικασία να φτάσουμε στο πρώτο COVID το, το ποσό που έχει δοθεί είναι λίγο λιγότερο από το 19, είναι ακόμα καλύτερο από το 19 για τα τραπεζοκαθήματα όπου γίνονται έργα και όπου υπάρχει διαδικασία ε, ανάπλασης ή οτιδήποτε άλλο γίνεται, εκεί εξαιρούνται από τη διαδικασία των τελών για όσο διάστημα εκτελούνται τα έργα αυτά. Προ αυτή την κατεύθυνση, ο Αλέξ Καλοκαιρινό καταθέτει πρόταση για τη δημιουργία μια επιτροπή με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των επαγγελματικών κλάδων, η οποία θα μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα για τον προπολογισμό του 2025. Τέθηκαν οι βάσει, δημιουργήσαμε τη γέφυρα έτσι ώστε το 2025 να δημιουργήσουμε μια επιτροπή έργου όπου εκεί θα συμπεριλάβουμε και την επιστήμη αλλά και την τεχνολογία, έτσι ώστε να κάνουμε πιο αντικειμενικά τα πράγματα.